Γεια σας. Είναι 5η 7 Ιανουαρίου 2016. Είμαστε στο Ήλιον στους Άλλα Σπορ. Η ώρα είναι 9 παρά 10. Και θα δούμε μάτς στην Κυπέλλο με 2. Ρεμάλ Μαντρί με τα μαύρα τους είδατε να... Πώς το λένε μωρά, να κάνουν αυτό το δικό τους εκεί, το ξεκίνημα. Παιδούχοι με τα μαύρα λοιπόν, η Ρεμάλ. Και οι φιλοξενούμενοι είναι οι Cavaliers με τα λευκά και τις κόκκινες λεπτομέρειες. Μια πεντάδα εξάδα με το ζόρι για τους Ρεμαλιώτες. 8 παίκτες για τους Cavaliers ετοιμοπόλεμοι. Το πρώτο μάτς της Ρεμάλ για το 2016, το δεύτερο για τους Cavaliers. Έχουμε live στατιστικό, Γιώργος Πρίτσος. Οπότε μιλάμε με ονόματα. Στο τζάμπολ για τη Ρεμάλ είναι το 13, ενώ Καμολίκης. Για τους Cavaliers, αυτός που τα σπρώξει την μπάλα στο συμπαίκτη του είναι με το 13, είναι το 12. Κάτι θα μην μπερδευτούμε, το 13 πρέπει, ο Καραγκούνης παίρνει και την μπάλα, γυρίζει στον Ασγάρ. Ο Westbrook, ο Κατσίπης με το 0 είναι αυτός τώρα που έχει. Με το 11 είναι ο Κασταμονίτης και με το 24. Ποιος είναι με το 24? Ο Γιάνναρος, η πεντάδα των φιλοξενούμενων. Η Ρεμάλ, αυτός είναι ο Πρίφτης που κατεβάζει, το 8. Είναι ο Καμολίκης που είπαμε με το 13. Το 24 που έχει τώρα την μπάλα είναι ο Πλιάτσικας, χάθηκε. 46 είναι ο Κούτρας και με το 15 ο Ηρακλής ο Δημητρίου. Έχουμε φάουλ. Η προσπάθεια του Καραγκούνη εκεί για να σουτάρει. Θα σουτάρει τελικά δύο βολές. Το πρώτο τους μάτς Cavaliers για το 2016 δεν κατάφεραν να κερδίσουν. Θα είναι ξαναβολής. Νομίζω έχουμε δύο νίκες. Πρώτος πόντος στο μάτσο τον Καραγκούνη, 1-0. Η Ρεμάλ έχει και αυτή δύο νίκες. Μία στα χαρτιά που δεν έγινε το μάτσο και μία κανονική που την πήραμε κατά λάθος, όπως μας είπε ο Πρίφτης προηγουμένως. Χωρίς τον πρόεδρο μαζί του, τον Κουσιορί, η Μαδριλένη, αφού η γυναίκα του γέννησε σήμερα, έκανε τον μπέμπι. Κουσιορί. Καμολίκης θα στόχισε στο σουτ. Αφήσουμε τα παρασκηνιακά. Ο Κατσίπης έδωσε μπροστά στον Κασταμονίτη. Ο Ασγάρ στο Γιάνναρο. Ξανά πίσω. Θα σουτάρει για τρεις ο Ασγάρ. Αναπηδάει τελικά, δεν του κάνει τη χάρη. Πήρε ο Καραγκούνης επιθετικό rebound. Σηκώνεται και κάνει το 3-0. Με τους Cavaliers. Πρίφτης. Κατέβηκε, είδε ελεύθερο χώρο, σούταρε για τρεις, δεν μπόρεσε να σκοράρει. Πήρε ο Ασγάρ την μπαλά, τον πιέζουνε. Βράζει το κέντρο. Ο Γιάνναρος ξαναδίνει τον Ασγάρ. Είναι δυνατή η πάσα. Προλαβαίνει ο Κατσίπης. Φτάνει τώρα στη ρακέτα, ο Καραγκούνης γυρίζει, ελευθερώνεται, αλλά στοχή. Ο Ασγάρ παίρνει επιθετικό rebound, γυρίζει ξανά πίσω. Γιάνναρος στον Κατσίπη. Παίρνει προς τα μέσα, αστοχή το 0, ξαναπαίρνει ο ίδιος το rebound. Θα σουτάρουν μέχρι να σκοράρουν λογικά οι Cavaliers. Ο Καραγκούνης, ο Westbrook, ο Κατσίπης. Θα περάσει από τον Καμολίκη, φτάνει κάτω από το καλάθι, αστοχή. Follow του Κασταμονίτη, άστοχο. Χάθηκαν 5 σουτ για τους Cavaliers. Ο Πρίφτης ανέβη και γυρίζει στον Καμολίκη. Την ξαναδίνει ο Κούτρας. Τώρα αλλάζει μια την άλλη. Λιάτσικας Δημητρίου. Βλέπει την κίνηση του Καμολίκη. Του δίνει την μπάλα. Το πρώτο καλάθι για τη Ρεμάλ. 3-2. Δημητρίου έκανε την ασίστ με το καινούριο του το παπουτσάκι. Το πανάκριβο. Το
Κατσίπης έδωσε στη γωνία στο Γιάνναρο. Τώρα είναι ο Κασταμονίτης στη ρακέτα με τον Καμολίκη. Δεν μπορεί να βρει χώρο. Ο Καραγκούνης θα πάρει την μπάλα. Θα στοχίσει. Ο Κούτρας πήρε rebound. Πώς το πρίφτη. Πάσαστε στο Δημητρίου. Σουτάρει για τρεις. Δεν είναι καλό. Δεν μπορεί να τη γυρίσει. Ο Πλιάτσικας. Η γνωστή χαλαρή ταχύτητα του Κατσίπη. Λάθος πάσα, θα κλέψει ο Καμολίκης για την Εμάλ. Την άλλη, στον Πλιάτσικα. Ο Δημητρίου σουτάρει για δύο, είναι καλύτερο το σούτ αλλά δεν μπαίνει. Πήρε ο Κασταμονίτης το rebound, την αφήνει στο Westbrook. Καραγκούνης γυρίζει στο Γιάνναρο και τώρα πάει στον Ασγάρ. Τον κλείνουν εκεί Πρίφτης και Πλιάτσικας, παίρνουν την μπάλα. Τρεις μέναν τώρα οι γηπεδούχοι. Πήγε να γίνει η πάσα εκεί. Αλέει ούπα το Κούτρα. Γύρισε ο Καραγκούνης και έκοψε. Έχουμε time out. 5:37 πριν λήξει πρώτη περίοδος. Το σκορ είναι 3-2 για τους Cavaliers. Στρέφουμε. Χωρίς αλλαγή για τους Cavaliers. Η Ρεμάλ είναι μια πεντάδα μέχρι στιγμή, δεν έχει έρθει. Εκτός μπλοκάρισμα του Κασταμονίτη πάνω στο Δημητρίου. Δεν άφησε να κάνει αυτό που ήθελε. Ασγάρ. Ο Κασταμονίτη στη ρακέτα. Γυρίζει, δεν έκανε καλό σουτ. Την μπάλα φτάνει στα χέρια του Καμολίκη, συγγνώμη. Πρίφτης. Ακουστά ο Κούτρας. Θα σουτάρει για τρεις από τη γωνία. Rebound του Κασταμονίτη και τώρα στον Κατσίπη μπάλα. Πάσε και στην άλλη πλευρά στον Ασγάρ. Στη ρακέτα ξανά ο Κασταμονίτης, δεν μαρκάρει σωστά τώρα ο Καμολίκης. Πήρε χώρο και σκόραρε ο Κάστας. Έκανε το 5-2. Πρίφτης. Χαλαρή ταχύτητα και από τις δύο ομάδες τελικά. Πρίφτης αστόχησε. Και ο Καραγκούνης στο rebound να αφήνει στο Γιάνναρο. Ασγάρ με Καραγκούνη. Τώρα ο Γιάνναρος ξαναδίνει στον Καραγκούνη στη ρακέτα. Θα γυρίσει, δεν βρίσκει στόχο. Ο Κασταμονίτης σηκώνεται μόνος του για το rebound. Το Ασγάρ θα σουτάρει, ούτε αυτό μπαίνει. Πήρε ο Δημητρίου την μπάλα, παίξαμε 6 λεπτά στο παιχνίδι. 5-2 οι Cavaliers. Πρίφτης κατεβάζει. Λιάτσικας μπαίνει στη ρακέτα, αστοχή στο lay-up. Καραγκούνης αφήνει την μπάλα στον Κατσίπη. Άρα το πω Westbrook και Κατσίπη μαζί, αλλά δεν γίνεται, ένα από τα δύο. Γιάνναρος. Στον Κασταμονίτη. Κάνει την τρίπλα, ελευθερώνεται, ασουτάρει άστοχα. Μπάλα είναι έξω για τους Cavaliers. Δεν περνάει πάσα ο Καμολίκης, την έκλεψε με τη βοήθεια του Δημητρίου. Πετάει πολύ δυνατά βέβαια εκεί. Πρίφτης την πρόλαβε όταν είχε βγει εκτός παρκέ. Σταμονίτης με Καμολίκη εκεί η μονομαχία. Τώρα θα μπει το καλάθι. 7-2 για τους φιλοξενούμενους. 3 λεπτά για να λήξει πρώτη περίοδος. Πρίφτης είναι αυτός που ξαναποργανώνει. Καμολίκης στη ρακέτα. Ο Πλιάτσικας έκανε ωραία κίνηση. Δεν μπορέσε όμως να βάλει το καλάθι. Κύριο Κατσίπης τώρα την μπάλα. Περιμένει και τους υπόλοιπους να ανέβουνε. Βλέπει τον Καραγκούνη, του δίνει την μπάλα, προσπαθεί. Δεν μπόρεσε να σκοράρει. Πήρε ο Πλιάτσικας, να αφήνει τον Καμολίκη τώρα για να κατεβάσει.
το Μπλιάτσικα. Κάνει ένα έρμπολο, Πρίφτης θα πάρει μπάλα εκεί. Τελειώνει όμως ο χρόνος του Τρεμάλο, ο Καμολίκης πρέπει να σηκωθεί. Πήρε φάουλ. Πρόλαβε να στάρει επί την λήξη του χρόνου ο Καμολίκης, δεν σκόραρε αλλά έχει πάρει φάουλ και στάρει δύο βολές. Από τους συμπαίκτες του. Παραμένει το 7-2 για τους Cavaliers. 2 λεπτά πριν λήξει η πρώτη περίοδος. Καραγκούνης χάνει την μπάλα. Πλιάτσικας τη δίνει στον Καμολίκη. Δεν ξέρω γιατί μας δηλώσανε 7 οι μαύροι. Στην στιγμή που είναι μόνο 5. Μπορεί λέει να έρθει ο πρόεδρος. Με τα μπορεί η ομάδα δεν έφτιαξε κανένας. Ο Πλιάτσικας δεν έφτασε στεφάνι, οι Καβαλίες ξεκίνησαν γρήγορα την αντεπίθεση. Ο Κασταμονίτης ελευθερώθηκε, σκόραρε, έκανε το 9-2. Μας έχουν δηλώσει τον Τριανταφυλλίδη και τον Κουσκιορί τώρα. Τους φαντάστηκαν μάλλον. Πνευματικά θα είναι κοντά τους. Πρίφτης. Περνάει και μπλοκάρεται από τον Καραγκούνη. 2 τάπες από τους Καβαλίες το 12 λεπτό που κάνουν τώρα και μια αλλαγή. Βγαίνει ο Γιάνναρος και μπαίνει το 23 ο Μάνεσης. Σουτιά 3 από τον Καμολίκη, ο Πρίφτης στο follow-out, αυτό μπαίνει. Καραγκούνης ο Μάνεση, μάνεσε και γρήγορα, τελευταίο λεπτό της πρώτης περίοδου. Κατσίπης. Μπαίνει προς τα μέσα, κλείστηκε. Εκεί που γύρισε είναι μόνο ο Καμολίκης. Ευκαιρία για ευνηδιασμό για την Εμάλη. Ωραία η πάσα. Ο Κούτρας αστοχή, το φόλιο του Πλιάτσικα ούτε αυτό μπαίνει. Είναι εκεί ο Δημητρίου όμως για να βάλει το δεύτερο καλάθι της Ρεμάλ στο τελευταίο μισό λεπτό της πρώτης περίοδου. 9-4. Έξι δευτερόλεπτα τώρα στη διάθεση των Χαβαλίες. Πριν λήξει το δεκάλεπτο, Μάνεσης στον Καραγκούνη. Ασγάρ θα σηκωθεί για 3. Το σίδερο ο Κούτρας. 3 δευτερόλεπτα έχουν μείνει. Για να δούμε. Ο Πρίφτης έκανε το μαγικό εκεί. Αυτή είναι η Ρεάλ Μαδρίτη. Εκεί. Αν σε έχουν μείνει 3 δευτερόλεπτα, θα ξοδέψουν 5 δευτερόλεπτα αυτοί για να σουτάρουν και θα το κάνουν και δύσκολο. Γι' αυτό σας αγαπάμε. Στο συν 5 είχα βάλει 9-4, λήξη την πρώτη περίοδο. Δεύτερη περίοδος. Μπάλα για τους Καβαλίες, λέει ο ρέφερι. Και τη Ρεάλ Μαδρίτη τελικά, τα βρήκαμε. Χωρίς αλλαγή βέβαια η μαύρη. Δεν υπάρχει έκπτωση στο πλάνο. Ο Καμολίκης σουτάρει αμέσως αλλά δεν βρίσκει στόχο. Κάνανε αλλαγές οι Cavaliers. Εκτός από το Μάνεση που έχει μπει πριν από τη λήξη της πρώτης περίοδου. Είναι μέσα με το 21 ο Τύρος. Βγάζει τζιζ στην πανέλα του. Ο Καραγκούνης. Αυτός που έχει την μπάλα τώρα είναι με το 22 ο Γιάννος. Το επίθετό του είναι ο Γιάννος. Πέτρος Γιάννος. Δεν μπορούσε να κάνει καλό σουτ. Και ο Ασγάρ. Πρίφτης με τον Πλιάτσικα. Ο Δημητρίου θα σηκωθεί. Θα στοχίσει ο Ασγάρ το rebound. Τα μπροστά, Καραγκούνης. Να τι, πάσα προλαβαίνει ο Μανασίτη, γυρίζει. Τύρος. Σκοράρει. 11-4. Μάικλ Τσίζ. Βλέπω λαχανιασμένους από τώρα του υπερούχου. Μα ακόμα 30 λεπτό. Δημητρίου αστόχησε. Τα παπούτσια δεν μπορούν από μόνα τους να κάνουν τη διαφορά. Πρέπει να βελτιωθούν και τα σούτ. Ηρακλή.
Ο Μάνες στη γωνία, σουτάρε για τρεις, δεν έφτασε μπάλα στο καλάθι. Ο Πλιάτσικας την αφήνει στον Κούτρα. Έτσι να δω ποιος δείχνει λιγότερο κουρασμένος. Ο Κούτρας και ο Πρίφτης δείχνουν λιγότερο κουρασμένοι τους άλλους τρεις. Καμολίκης. Κάνει πάσα ο Κούτρας στα στάρια 2, στο σίδερο και στα χέρια του Μάνεση. Ο Γιάννος έχει ανεβάσει ταχύτητα, αλλά γυρίζουν οι ήρεμα άλλα να το καλύψουν. Και ο Μάνεσης μόνος του και έβαλε το καλάθι. 13-4 για τους Καβαλίες. Πλιάτσικας. Πήρε ο Δημητρίου την μπάλα, έκανε ωραία κίνηση. Δεν μπορεί να βάλει όμως το τώρα το καλάθι. Ο Ασγάρ έκανε δυνατή πάσα. Ο Πρίφτης πιέζει το Μάνεση και του παίρνει την μπάλα. Καμολίκης. Φτάσε στον Πλιάτσικα, την ξαναγυρίζει ο Καμολίκης. Θα βρει χώρο για σουτ, δεν μπορεί να το βάλει το αυτό. Καλές επιθέσεις, δηλαδή καλά οργανωμένες. Το χαλάνε μόνο στο τελείωμα οι γηπεδούχοι. Σε σχέση με τους αντιπάλους τους που είναι λίγο πιο εύστοχοι τουλάχιστον στη ρακέτα. Ο Ασγάρ από κοντά τώρα θα μας διαψεύσει. Ο Καραγκούνης θα πάρει το rebound και θα κάνει το 15-4. Τρία λεπτά παίξαμε στη δεύτερη περίοδο. Πρίφτης κοιτάει για το χρόνο. Το πιέζει ο Μάνεσης. Πάσα του στη ρακέτα. Ο Πλιάτσικας στον Καμολίκη, μόνο στο Δημητρίου στην κορυφή. Και αυτή καλά παιγμένη επίθεση. Δεν θα μπει όμως το καλάθι. Μπαίνει ξανά ο Κασταμονίτης. Θέση του Γιάννου. Και αυτός είναι ο Μάικλ Τσίζ. Ασγάρ, Κασταμονίτης. Με πλάτη 2, εκεί έχει μάλλον 2 στην πλάτη του, δεν μπορούσε να κάνει καλό σου. Το Καραγκούνης όμως την πήρε, την γύρισε στο Μάνεση. Το τρίποντο είναι άστοχο. Το 15-4 παραμένει για τους Καβαλίες. Δημητρίου παίρνει φόρα, μπαίνει στη ρακέτα, αποφεύγει το μαρκάρισμα εκεί του Καραγκούνη, αλλά ούτε τώρα θα το βάλει. Μάνεσης, ο τύρος, πάσα ήταν αυτή αλλά δεν βγήκε. Κούτρα στην άφηση του Καμολίκη, 5:50 για ημίχρονο. Θα σουτάρει ο Πρίφτης. Μπάλα στα χέρια του Μάνεση τελικά, που βλέπει την κίνηση του Μάικλ Τζιζ. Στα τελείωμα είναι λίγο πιο... Το τελείωμα, το σούτ ήταν λίγο πιο δυνατό από ό,τι θα ήθελε. Αλλά ο Μάνεσης πήρε το επιθετικό rebound. Έκανε το 17-4 για τους Καβαλίες. Και τώρα η Ρεμάλ είναι ξανά στην επίθεση. Καμολίκης, σούτ για 3. Το βάζει. Πού και πού βάζουν κανένα καλάθι, γηπεδούχοι. 17-7. Οι Καβαλίες προηγούνται, αφήσαν τον Κασταμονίτη τώρα εκεί να σηκωθεί μόνος στη ρακέτα, την γυρίζει όμως. Ασγάρ στο Μάνεση, σουτ για 3 άστοχο. Καραγκούνης τη δίνει στον Κασταμονίτη, ο Μάνεσης από κοντά είναι πιο εύστοχος. Κάνει το 19-7. 4:42 για να λήξει το ημίχρονο. Χαλαρές επιθέσεις, χαλαρές και οι άμυνες σχετικά, δεν υπάρχουν φάουλ. Πολύ λίγα φάουλ, τώρα θα δώσει ένα ρέφερι. Μαλαγή. Βγαίνει ο Ασγάρ και ο Καραγκούνης, μπαίνουν ο Κατσίπης με τον Γιάνναρο. Πρώτη βολή δεν μπήκε. Θα
μπει η δεύτερη και θα πάρουν time out οι παιδούχοι, αν κατάλαβα καλά. 19-8, 4,5 λεπτά για ημίχρονο. Επιστρέφουμε από το time out. Καβαλίερ στην επίθεση. Μάνεσης, Κατσίπης, Μάικλ Τσίς, Γιάνναρος και Κασταμονίτης. Και η πεντάδα της Ρεμάλ. Ο Τσίς αστόχησε. Τηρείται επιθετικό rebound ο Γιάνναρος, γυρίζει και σκοράρει. Από την άλλη είπαμε είναι ο Καμολίκης, ο Πρίφτης, ο Κούτρας, ο Δημητρίου και ο Πλιάτσικας. 21-8, οι Καβαλίερς. Πρίφτης. Θα κάνει το πάσιμο μόνος του, θα σκοράρει. 21-10. 3:46 τώρα για το ημίχρονο. Μπήκε ο Westbrook στη ρακέτα, δεν τον ακολούθησε κανένας, αφήνει εύκολα την μπάλα στο καλάθι. 23-10. Ο Πρίφτης. Ο Δημητρίου με το που πήρε την μπάλα σούταρε. Πήρε ο Κατζίπ στο rebound. Χαλαρός στην επίθεση του. Κασταμονίτης ξανά πίσω στο Westbrook. Σουτ για 3. Μπαλά έξω. Τρία λεπτά για το ημίχρονο πλέον. Δεν περνάει πάσα το Πρίφτη. Πλιάτσικας χαμογελώντας αφήνει την μπάλα να περάσει εκτός. Μπροστά στον Φόντα Μάνεση η μπάλα. Φόντα γράφει φανέλα. Σταμονίτη στον τύρο, δεν μπαίνει το καλάθι, τύρο Πρίφτη στο rebound. Στο συν 13 οι Καβαλίερς. Κούτρας. Σούταρε, του λένε, τελικά δεν είναι στον Καμολίκη. Πήγε στη δύσκολη μεριά να κάνει το lay-up του. Αστόχησε με την πρώτη, ούτε με τη δεύτερη μπόρεσε. Ο Πρίφτης πάει να κάνει εκεί το ωραίο το ανάποδο. Δεν μπόρεσε να το βάλει το αυτός. Ο Γιάνναρος δεν μπόρεσε να κρατήσει το rebound. Σουτ για 3 από τον Πρίφτη άστοχο. Ο Πλιάτσικας την γυρίζει ακόμα μια προσπάθεια για τη Ρεμάλ. Αέρινο lay-up εκεί από τον Δημητρίου. Όντως εφάλαιο ρεφερή αν κατάλαβα καλά. Αλλαγή για τους Καβαλίερς, θα πάει ο τύρος στον πάγκο, θα μπει ξανά ο Ασγάρ. Ο Δημητρίου πήρε το φάουλ, θα στάρει δύο βολές. Δεν μπαίνουν οι βολές, ξαναγυρνάει μπάλα στο Δημητρίου. Ούτε αυτό μπαίνει στο κεφάλι του Κασταμονίτη, την μπάλα ξανά ο Δημητρίου. 1-2-3 και 2 οι βολές, 5 συνεχόμενες προσπάθειες του Δημητρίου, άστοχες. Πήραν το rebound τελικά οι Χαβαλίες, η μπάλα φτάνει στο Μάνεση, ο Ασγάρ στη ρακέτα στον Κασταμονίτη. Καλάθι 25-10. Λεπτό για ημίχρονο. Αλωνίζει τη ρακέτα εκεί. Ο Πρίφτης τη γυρίζει, ο Καμολίκης είναι μόνος του. Στάρει για 3, ο Ασγάρ στο rebound. Ο οποίος ανεβάζει τώρα ταχύτητα, δίνει στον Κασταμονίτη. Έχει ήδη πάρει φόρα, αλλά ο Καμολίκης τον μπλοκάρει. Και πανηγυρίζει εκεί με τους παίχτες του. Συμπαίκτες του. Και τα εύσημα του Κασταμονίτη. Ο Μάνεση σουτάρει για 3. Ο Δημητρίου θα πάρει rebound. Λιάτσικας, τελευταίο λεπτό της δεύτερης περίοδου. Η κίνηση του Κούτρα στη ρακέτα είχε φτάσει κοντά πολύ στο καλάθι για να σηκωθεί και να σκοράρει. 2 follow άστοχα. Ο Κασταμονίτης rebound. Η
παίζουν οι Μαντριλένοι και κλέβουν. Ο Δημητρίου στο lay-up, μπλοκάρει ο Γιάνναρος. Ο Άσγαρ θα πάρει τώρα την μπάλα. 3-2, χωρίς να βιάζονται οι Χαβαλίρες. Κάνει και ένα λαχάκι και ο Άσγαρ στο χειρισμό της μπάλας. Είναι double. Πλιάτσικα στον πρίφτη. Τα έχει παίξει από τώρα ο Πλιάτσικας. Πρίφτη μπροστά στον Καμολίκη. Η πάσα του στον Κούτρα, ούτε αυτό μπαίνει κατά το καλάθι. Ο Κασταμονίτης πήρε rebound. Πιέζουν εκεί τώρα το Μάνεση, δύο παίχτες στην Κρεμάλ. Φτάνει η πάσα στον Ασγάρ. Westbrook 10 δευτερόλεπτα. Κάνει τη διείσδυση, δίνει την μπάλα στο Γιάνναρο. Ο Μάνες ξανά στο Γιάνναρο, τελειώνει ο χρόνος, πρέπει να σουτάρουν. Κασταμονίτης θα γυρίσει. Δεν μπήκε. 25-10 προηγούνται οι Χαβαλίες στο ημίχρονο. Χαλαρό μάτς. Ξεκινάει η τρίτη περίοδος. Χαβαλίες, ο Ασγάρ, ο Κατσίπης. Ο Μάνεσης, ο Γιάνναρος και ο Καραγκούνης έχουν την επίθεση. Πήρε ο Μάνεσης την μπάλα, μπήκε στη ρακέτα. Στάρια 2, αστόχησε. Παλεύει και ο Καραγκούνης πήρε τελικά το εξαιρετικό rebound. Ο Χατσίπης γυρίζει ξανά στο Μάνεση. Πάσα στον Ασγάρ. Τελειώνει ο χρόνος, τελείωσε. Την κλέψανε κιόλας οι γηπέδουχοι με τον Καμολίκη. Το συνοπρίφτη και οι υπόλοιποι, ο Κούτρας, ο Δημητρίου και ο Λιάτσικας που σουτάρει τώρα για 3. Αστοχή. Πήρε ο Καραγκούνης το rebound. Βλέπει την κίνηση του Μάνεση, αλλά τη βλέπει και ο Λιάτσικας που γυρίζει για να κλέψει. Δικαιολογία του Δημητρίου στο ημίχρονο που μας είπε ότι δεν μπορούμε με 5 playmaker να παίξουμε όπως θέλουμε. Είμαστε λέει 5 κοντοί. Να το πρώτο καλάθι του Καμολίκη στο δεύτερο ημίχρονο, 25-12. Χαμηλό το σκορ, όπως και ο ρυθμός γενικότερα. Για 21,5 λεπτό παιχνιδιού, 1,5 λεπτά μάλλον. Ο Μάνεση στο σίδερο, ο Πρίφτης στην μπαλά. Και από τον Πλιάτσικα στον Κούτρα. Ο Δημητρίου δεν μπορείς να φτάσει τώρα στον Πλιάτσικα. Την κρατάει ο Καμολίκης, την ξαναδίνει στον Δημητρίου. Ο Καμολίκης να κρίνει κύπα Δημητρίου. Ο Κούτρας στον Καμολίκη, τελειώνει ο χρόνος, σουτ για 3. Δεν του κάνει τη χάρη τώρα. Μπήκε και βγήκε. Ο Δημητρίου πήρε όμως το επιθετικό rebound και στη συνέχεια κέρδισε το foul στην προσπάθειά του να γυρίσει για σουτ. Το τρίτο φάουλ του Καραγκούνη ή το δεύτερο, το δεύτερο. Μέσα η πρώτη βολή. 25-13. Το 5-14. Να δούμε, θα ζεσταθούνε στο δεύτερο ημίχρονο γηπέδουχοι. Έχουμε 2 λεπτά στην τρίτη περίοδο. Αυτός είναι ο Κατσίπης. Ο Μάνεση τη γυρίζει, ο Ασγάρ στον Καραγκούνη στη ρακέτα. Η κίνηση του Μάνεση που παίρνει την μπάλα και σκοράρει. Και το χειροκρότημα εκεί από τον μπάγκο των Χαβαλίες. 27-14 για τους άσπρους. Βλέπει ο Καμολίκης τον Κούτρα, μπλοκάρει ο Γιάνναρος, αλλά η μπάλα μένει στα χέρια του Καμολίκη για τη Ρεμάλ. Ο Κούτρας κάνει την προσποίηση, ξαναδίνει στον Καμολίκη και παίρνει την μπάλα στη ρακέτα, αστοχή με την πρώτη. Ξαναπήρε ο Καμολίκης την μπάλα, δεύτερη προσπάθεια μέσα. 27-16. Βασγάρ στον Κατσίπη, βρήκε την μπάλα στο πόδι του και πέρασε εκτός. Μπροστά η μπάλα ο Καμολίκης.
έχεις κάνει τις τρίπλες. Έπεσε στο παρκέ εκεί ο Καραγκούνης σαν από ηλεκτροφόρο καλώδιο. Διακόψε ο ρέφερ, εντάξει, είναι μια χαρά ο άνθρωπος, συνεχίζει. Ο Κούτρας στον μπριφ της ούτια 3. 4-5 φορές τους έχει κάνει το ίδιο πράγμα στο τρίποδο η μπάλα. Κλέβει ο πρίφτης από τα χέρια του Μάνεση, αλλά δεν έχει χώρο για σούτ εκεί στη ρακέτα. Χαμολίκης νόμιζε ότι θα την πάρει ο συμπαίκτης του. Την πήρε ο Μάνεσης όμως που σηκώνεται για τρίποντο. Ο Ασγάρ πάτησε γραμμή. Εκεί που τη γυρίζει ο Μάνεσης, αυτός είναι ο Κατσίπης που έχει πάρει μπάλα. Τρεις το κυνηγάνε. Βιάστηκε, το lay-up βρήκε μόνο στο ταμπλό και γύρισε στα χέρια του Πρίφτη. Καμολίκης τώρα θα βρει το Δημητρίου. Βιάζεται και αυτός, αλλά βγαίνει έξω. Βγαίνει ο Μάνεσης και μπαίνει ο Τύρος για τους Καβαλίες. Σκορ 27-16 για τους Άσπρους. Τύρος. Ασγάρ στον Τύρο, δεν περνάει η πάσα αλλά γυρίζει στα χέρια του Ασγάρ ξανά. Ο Κατσίπης τώρα θα τη δώσει στον Τύρο, δεν είναι καλό το σουτ. Καραγκούνης κάνει την πάσα, σουτ για 3 από τον Ασγάρ. Ξανά για τους Καβαλίες στα χέρια του Westbrook. Ο Τσίζ στα σουτάρι. Να το! Μάικλ Τσίζ, 30-16 Καβαλίες. Τρίποντο. Ασίστ από τον Westbrook. 5 λεπτά και 8 δευτερόλεπτα για να λήξει η τρίτη περίοδος. Ο Καμολίκης. Πρίφτης μπροστά στο Δημητρίου. Αμέσως το σουτ, μέσα είναι. 30-18. Έχουν μπει λίγο πιο εύστοχα και οι δύο ομάδες στην τρίτη περίοδο. Ο Ασγάρ μπαίνει στη ρακέτα. Θα στοχίσει. Πήρε ο Δημητρίου την μπάλα και έχει ανεβάσει ταχύτητα. Τώρα ένας με 4 πάει εκεί. Φτάνει κατά το καλάθι, το πετυχαίνει. Ωραία προσπάθεια. Άντε τώρα να πάρει ανάσες. 30-20. Εκεί που μέσα σε 20 λεπτά είχαν βάλει 10 πόντους η Real Madrid, τώρα τους βάζουν μέσα σε 5-5,5. Έκανε λάθος ο Κατσίπης, έκλεψε ο Πρίφτης 3-1. Σηκώνεται για 3 ο Πρίφτης. Ήταν οι συμπαίκτες του εκεί για να πάρουν το rebound. Ο Πλιάτσικας έδωσε στον Κούτρα, δεν μπήκε το καλάθι. Πολλές πάσες από τους Καβαλίες, κλέψουμε από τον Κούτρα. Σαν 6 λεπτά στην τρίτη περίοδο, ο Καμολίκης δεν κάνει καλό σουτ. Και ο Καραγκούνης στην μπάλα, 20-30 το σκορ. 3-50 για να λήξει τρίτη περίοδο. Πώς είναι ο Κατσίπης. Θα σουτάρει για 3. Στα χέρια του Δημητρίου και από εκεί στον Πλιάτσικα. Έχει κάνει ο Πρίφτης την κίνηση, φτάνει κατά το καλάθι και σκοράρει. Και αναγκάζει τους Καβαλίες να πάρουν time out. Να που ανεβάζουν ταχύτητα στην τρίτη περίοδο οι γηπεδούχοι και μειώσανε στους 8. 30-22, 3-33 για να λήξει τρίτη περίοδο. Ο Τύρος, ο Κατσίπης, ο Γιάνναρος, ο Καραγκούνης και ο Κασταμονίτης πεντάδο των Καβαλίες. Καμονίτης τώρα στον Καραγκούνη, μόνος του από κάτω αστοχή με την πρώτη, έχει ξαναπάρει την μπάλα. Ο Δημητρίου θα βγάλει εκτός. Ο Κατσίπης στον Καραγκούνη, Κασταμονίτης περνάει από τον Δημητρίου αστοχή στο αριστερό, το λέει πέντε αριστερό. Πάνει μπάλα στα χέρια του, ο Καραγκούνης θα την πάρει τώρα. Κατσίπης περνάει από 2, κάνει πάσα, ο Κασταμονίτης αποφεύγει άλλους 2, αλλά του κάνουν φάουλ.
και τον στέλνει για δύο βολές. Μάλλον έχει μείνει για να ανοίξει το τρίτο δεκάλεπτο. Δημητρίου στον Καμολίκη, η κίνηση του Φλιάτσικα τον κυνηγάει ο Γιάννατος όμως. Προσποιήσεις. Στη ρακέτα δεν περνάει μπάλα, ο Τσίζης θα κλέψει, ο Γιάννατος τώρα πήρε. Καραγκούνης βλέπει την κίνηση του Κασταμονίτη. Έχει δύο εκεί μπροστά του, θα γυρίσει άστοχος ο Δημητρίου στον Φλιάτσικα. Τρίφτης. Κάνει την κίνηση ο Πλιάτσικας, μπερδεύτηκε, έκανε βήματα. Τριάντα 22. Καραγκούνης, να ένα καλάθι. Με ταμπλό 32-22 για τους Καβαλίες τώρα. Καμολίκη μπαλά. Κάνει τριπλές, θα σουτάρει για τρεις. Ούτε αυτό μπαίνει. Κασταμονίτης αφήνει μπαλά στον Κατσίπη. Γιάνναρος στον Καραγκούνη. Προς τα πίσω ο Κατσίπης θα κάνει ένα βιαστικό σουτ. Θα μείνει στα χέρια των Καβαλίες μπαλά. Ο Τύρος θα σουτάρει, ο Καμολίκης παίρνει εύκολα την μπάλα. Ο Πρίφτης ανεβάζει ταχύτητα, έχει το Γιάνναρο μπροστά του, θα σηκωθεί και θα σκοράρει. 32-24. Πολύ καλύτερη Real Madrid στην τρίτη περίοδο. Πολύ καλύτερη από πριν. Δεν βγήκε η Καβαλίες. Συνεχίζουν το ρυθμό που είχαν από πριν. Σκοράζει. Ο Κούτρας κάνει καλή άμυνα. Ο Πρίφτης κρατάει την μπάλα, τη δίνει μπροστά στο Δημητρίου που έχει πάρει φόρα. Θα περάσει από τον Γιάνναρο του και αφήνει την μπάλα στο καλάθι. Πάθανε αυτοί ρε. 32-26. 17 δευτερόλεπτα για τους Καβαλίες. 22 για να λήξει τρίτη περίοδο. Κασταμονίτης στον Κατσίπη, σηκώνεται και σκοράρει κι αυτός. 34-26, 8 δευτερόλεπτα. 5, ο Πρίφτης θα σουτάρει για 3. Το βάζει! Το πρώτο τρίποντο της Ρεμάλ πρέπει να είναι αυτό στο παιχνίδι και είναι λίγα δευτερόλεπτα πριν λήξει η τρίτη περίοδος. Για να μειώσουνε, οι παιδούχοι με τον Πρίφτη ξάπλωσε στο παρκέ. Ο Λιάτσικας. Έτσι, αράξει λίγο να πάρει ανάσες καλύτερα. 34-29 είναι το σκορ, Καβαλίες προηγούνται. Το συζητάνε τώρα εκεί να διορθώσουν τα πράγματα στο τέταρτο δεκάλεπτο που έχει μείνει. Ξεκινάμε το τέταρτο δεκάλεπτο. Ο Πλιάτσικας με τον Πρίφτη ξεκινάει την επίθεση για τη Ρεμάλ. Ο Καμολίκης, ο Δημητρίου και ο Κούτρας που ανέβηκαν στο δεύτερο ημίχρονο. Για να δούμε, ο Πρίφτης δεν εκτιμάζει άλλο ένα τρίποντο, δεν θα μπει αυτό. Καραγκούνης, Κασταμονίτης, Κατσίπης, Γιάνναρος και Μάνεσης πεντάτα των Καβαλίες. Προηγούνται με 5 πόντους πλέον. Μειώθηκε η διαφορά. Ο Μάνεσης θα σουτάρει. Καμολίκης πήρε rebound. Πρίφτης κάνει τρίπλα. Ο Κούτρας δοκιμάζει τρίποντο.
δεν μπαίνει αυτό. Μπήκε ένα στα 12, πρέπει να έχουμε. 10 με 12 έχουμε στάρει. Θα σταμωρίτησε αυτήν την μπάλα στο Westbrook. Προς τα μέσα γυρίζει, ο Πρίφτης θα την κλέψει από τον Καραγκούνη. Είναι 3 με έναν οι παιδούχοι. Κάνε μεταφορά μπάλας ο Πρίφτης. Δεν εκμεταλλεύτηκαν την αντεπίθεση. Το μάνεσε στον Κασταμονί, τη κίνηση του Καραγκούνη. Υπάρχει φάουλ, θα πάει για δύο βολές τώρα ο Καραγκούνη με το 13. Δεν μπήκε η πρώτη. Ούτε η δεύτερη, την πάντα του Καμολίκη. Λιάτσικας, τον Πρίφτη, πετάχθηκε ο Καραγκούνης, πίεσε. Μπαλένει για τους Καβαλίες. Διακόπτουμε, χτύπησε εκεί με την περίγη τροχιά που πήρε μπάλα ο Πρίφτης. Διακόπτω. Επιστρέφουμε, χωρίς αλλαγές. Κατσίπης, Γιάνναρος, Κασταμονίτης. Ο Μάνες στις 2-3, ο Καραγκούνης σηκώνεται μόνος του και παίρνει το rebound. Ο Κασταμονίτης σηκώνεται και σκοράρει. 36-29 για τους Χαβαλίες. Ένα 8 λεπτό έχει μείνει. Για να δούμε αν θα κάνουν τη μεγάλη έκπληξη οι γηπεδούχοι, αν θα κρατήσουν το προβάδισμα που έχουν πάρει από νωρίς οι Χαβαλίες. Καμολίκη σούταρε τρίποντο. Βάλα στα χέρια του Κατσίκη κατευθείαν. Πάσα, ο Μάνες στη διείσδυση, βρίσκεται κατά το καλάθι αστοχή, αλλά το follow του Κασταμονίτη θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. 38-29 για τους φιλοξενούμενους. Δημητρίου. Το Μπρίφτη. Λιάτσικα στο Δημητρίου ξανά, δεν μπαίνει το σούτ. Καραγκούνη στο Μάνεση, γρήγορα στο Κατσίπη. Κάνει τρίπλα, η πάσα του είναι δυνατή. Δεν την πρόλαβε ο Κασταμονίτης. Πρίφτης. Έξι και 45 ακόμα. Ο Δημητρίου κρατάει την μπάλα, κάνει πάσα, ο Κούτρας είναι μόνος του, θα το βάλει. 38-31. Ατσίπης. Να γυρίζει στον ίδιο μετά το Γιάνναρο, δεν περνάει πάσα στη ρακέτα. Κούτρας στον Καμολίκη, Πρίφτης. Για 3. Καλή τροχιά, αλλά ήταν λίγο πιο δυνατό από ό,τι έπρεπε για να καταλήξει μέσα. Δεν μπόρεσαν οι Χαβαλίες να κρατήσουν στην επαναφορά, στο rebound μάλλον. Η επαναφορά για τη Ρεμάλο, ο Πρίφτης στον Καμολίκη, από τον Πλιάτσικα ξανά στον Πρίφτη. Ο Πλιάτσικας θα δοκιμάσει, ούτε αυτό. Δεν σουτάρουν άσχημα οι γηπεδούχοι, αλλά δεν σουτάρουν και τόσο καλά ώστε να σκοράρουν. Μιλάμε τώρα για τα μακρινά σου ιδιαίτερος. Κασταμονίτης με Δημητρίου εκεί, θα γυρίσει. Πιέστηκε, δεν μπορούσε να σκοράρει. Είναι ο Καραγκούνης που παίρνει φάουλ και σκοράρει.
38, 40-31 για τους Cavaliers. Θα πάει ο Κασταμονίτης στον πάγκο κουτσένοντας. Θα βγει και ο Γιάνναρος και θα μπουν Ασγάρ και Γιάννος για τους άσπρους. Στρέψαμε. Καραγκούνης στη βολή, σκοράρει και κάνει το 41-31. Ο Δημητρίου πήρε φόρα, περνάει εκεί από δύο, αλλά δεν μπορεί να βάλει το καλά τελικά. 5,5 λεπτά για το τέλος. Καραγκούνης με Κατσίπη ξεκινάνε την επίθεση για τους Cavaliers. Μάνεσης, πάσα στον Καραγκούνη, γυρίζει Κατσίπη στη διείσδυση, σκοράρει. Μουσική 43-31, ξανά στους 12 η διαφορά. Δεν συνέχισαν στο ρυθμό της τρίτης περίοδου τελικά οι γηπεδούχοι. Ο Πλιάτσικας δοκιμάζει ακόμα ένα σουτ για 3. Ο Καμολίκης πήρε το rebound και θα το βάλει από κοντά. 43-33, η πάσα φτάνει στο Μάνεση αλλά αλλοιώθηκε στη διαδρομή και κατάφεραν οι κυπεδούς να την κλέψουν. Προσποίηση του Πλιάτσικα, φάουλ. Για τον Πλιάτσικα. Δεν μπήκανε. Ο Γιάννος δεν μπόρεσε να κρατήσει. Η Ρεμάλ έχει ξανά την κατοχή. Αυτός είναι ο Πρίφτης. Θα σουτάρει για 3. Το ριμπάν του Καραγκούνη. 4 και 23 ακόμα. Ο Ασγάρ την πάσα στο Γιάννο. Μπλοκάρει ο Καμολίκης. Γυρίζει στον Ασγάρ. Κλέβει ο Δημητρίου. 3-1 για να δούμε αν θα το εκμεταλλευτούν αυτή τη φορά. Δεν μπορεί τελικά ο Δημητρίου να το βάλει. Δεν έδωσε στον Κούτρα ούτε στον Πρίφτη που περιμένανε. Μένει διαφορά στους 10. Κατσίπη στον Ασγάρ. Μάνεσης. Παίρνει το screen, σουτάρει για 3. Στο σίδερο, Καραγκούνης πήρε το επιθετικό rebound. Γυρίζει ξανά στο Μάνεση, ο Καμολίκης θα την κλέψει. Δεν μπόρεσε να την κρατήσει όπως ήθελε. 3-1 τώρα οι Cavaliers. Ο Καραγκούνης σκοράρει, ο Ασγάρ που έκανε την assist. Γρήγορα στον Πλιάτσικα, ο Κούτρας βιάστηκε, αστόχησε. Φάουλ. Θα βγει ο Μάνεσης, θα μπει ο Τύρος για τους Cavaliers. 45-33. Κρατάνε το προβάδισμά τους οι άσπροι. 3 και 16 ακόμα. Γιάννος. Ασγάρ. Τρίπλες. Πιέζει ο Κούτρας, θα την κλέψει. Αλλά ο Ασγάρ θα σπρώξει στο πόδι του. Θα βγάλει έξω. 3 δευτερόλεπτα για επίθεση. Την πετάει ο Κατσίπης. Αστοχή, αλλά είναι εκεί ο Καραγκούνης και παίρνει επιθετικό rebound. Ανανεώνεται η επίθεση των φιλοξενούμενων. Παραλύτερα.
πολλές για τον Κατσίπη. Θα βγει ο Γιάννος τώρα, να μπει ο Γιάνναρος ξανά. Ο Γιάννος και ο Γιάνναρος. Μέσα η πρώτη βολή, το σκορ 46-33 για τους Καβαλίες. Πυροκαμολίκης rebound, έδωσε στον Πρίφτη. 2-40 ακόμα. Καλή άμυνα από τον Γιάνναρο, αλλά κρατάνε οι Ρεμάλ. Σουτιά 3 από τον Πλιάτσικα, δεν μπαίνει. Καμολίκης rebound. Προσπαθεί εκεί στο ταμπλό ξανά στα χέρια του. Ο Δημητρίος το λέει απάστοχος κι αυτός. Καμολίκης πίσω στον Μπούτρα, για 3 στο σουτ. Μπούτα στον μπαίνει. Πήρε ο Χατσίπης στην μπαλά. Φάουλ. Πέμπτο ομαδικό για τη Ρεμάλ. Δύο βολές για τον Κατσίπη. Δεν παίρνει. Πήρε ο Δημητρίου και ανεβάζει τα κινητά. Ο Πρίφτης θα σουτάρει με ταμπλό, θα στοχίσει. Βάλα στα χέρια του Δημητρίου, εκεί παλεύουνε, τζάμπολ. Βούτυξε ο Γιάνναρος να πάρει την μπάλα. Το τζάμπολ δίνει στους Καβαλίες. Διαδοχή. Δύο λεπτά ακόμα στο συν 13 η Άσπρη. Ο Κατσίπης στον Ασγάρ φτάνει κατά το καλάθι. Ξαναπαίρνει την μπάλα μετά το άστοχο σούτ του. Ο Γιάνναρος στον τύρο, μπαίνει στη ρακέτα, δεν κάνει καλό σουτ. Ο Καμολίκης. Γυρίσανε γρήγορα οι Καβαλίες να του κλείσουν το δρόμο, η πάσα πάνω το κεφαλί. Πρίφτης του την ξαναδίνει, ο Καμολίκης σουτάρει για 3, είναι φίβολο το σουτ. Καραγκούνης μαζεύει την μπάλα, 1-20 ακόμα. Δεν νομίζω ότι γυρίζει πια. Φτάσαμε μέχρι τους 5. Μέχρι εκεί. Ο Πρίφτης κλέβει από τον Ασγάρ, βγαίνει μόνος του. Σκοράρει 46-35. Κατσίπης στον πάγκο, Κασταμονίτης στο παρκέ για τους Καβαλίες. 1 λεπτό και 5 δευτερόλεπτα ακόμα. Διαφορά στους 11. Γιάνναρος. Κασταμονίτης, ωραία πάσα, ο Καραγκούνης θα στοχεί με την πρώτη, ξαναπαίρνει την μπάλα, του κάνουν φάουλ και τον στέλνουν για 2 βολές. Μέσα. 48-35. Δευτερόλεπτα ακόμα. Σουτιά 3 από τον Πρίφτη, το βάζει. Το δεύτερο τρίποντο για τη Ρεμάλ. Στο τέλος του μάτς σχεδόν. Στον τύρο, Καραγκούνης γυρίζει στον Ασγάρ για 3 και αυτός, δεν μπαίνει. Καμολίκης, προσποίηση, φτάνει κατά το καλάθι, αστοχή και κάπου εδώ τελειώνει η διαδικασία. Ο Κασταμονίτης είναι μόνος του, βάζει το τελευταίο καλάθι του μάτς για να γίνει το 50-38. Πάρει την μπάλα ο Δημητρίου. Σουτάρει για 3. Αυτό είναι το τελευταίο τελικά.
buzzer beater χωρίς καμία σημασία βέβαια από τον Δημητρίου, όχι ότι τον πείραξε, για να γίνει το τελικό 41-50. Οι Καβαλίες κρατήσαν το προβάδισμα που πήραν από νωρίς, ανέβασαν απόδοση κατακόρυφα στο δεύτερο ημίχρονο. Η Ρεμάλ 10 πόντους βάλανε στο πρώτο, 31 στο δεύτερο. Αν είχαν παίξει έτσι από την αρχή, ίσως να είχαμε διαφορετικό αποτέλεσμα. Οι Καβαλίες παίρνουν την πρώτη τους νίκη στο 2016. Η Ρεμάλ επιστρέφει στη γνωστή κατάληξη ενός μάτς με μόλις μία πεντάδα. Τον Άρη που ήταν στην κάμερα, από τον Γιώργο που ήταν στα στατιστικά, από τον Άκη και από τον Βασιάν που ήταν στη γραμματεία. Γεια σας.